υποχωρούν σταδιακά οι Ουκρανοί από το Κούρσκ. Ρώσοι στρατιώτες απελευθέρωσαν τον Μπόρκι και πάνε για Ουλάνοκ. Συγκατεύθυνση του Κούρσκ λοιπόν στην περιοχή Σουντζάνσκι, οι μάχες μεταξύ των Ουκρανικών και των Ρωσικών δυνάμεων συνεχίζονται κανονικά. Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να αποθήσουν κάθε ουκρανική επίθεση, ειδικά έναντι κατοικημένων περιοχών. Σύμφωνα με έναν Ρώσο στρατιωτικό αναλυτή, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει περίπλοκη και μυστήρια, μιας και δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για το ποια πλευρά κυριαρχεί στις μάχες γύρω από την πόλη Σούντζα. Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να παρακάμψουν τον οικισμό Μαρτίνοφκα για τρίτη ημέρα συνεχόμενα, όμως η προσπάθειά τους ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία. Ο στόχος τους ήταν να περικυκλώσουν το χωριό και να εξαπολύσουν μετέπειτα επίθεση κατά του ρωσικού χωριού ονόματι Κονόπελκα. Σε μια θετική εξέλιξη για την Ρωσία τώρα, πριν κάποιες ώρες ρωσικές μονάδες που επιχειρούσαν νότια της πόλης Σούντζα κατάφεραν να απελευθερώσουν το χωριό Μπόρκι από τους Ουκρανούς εισβολείς. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον στρατό της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επιχείρησής του στο Κούρσκ. Αυτή τη στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν παρόμοια επιχείρηση στην περιοχή του οικισμού Ουλάνοκ, το οποίο βρίσκεται και αυτό νότια της πόλης Σούντζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπελόφσκι. Πριν λίγο τέλος και σύμφωνα με πληροφορίες του αντιστράτηγου Αλαντίνοφ του ρωσικού στρατού, οι στρατιώτες του Κρεμλίνου κατάφεραν να απελευθερώσουν ακόμη ένα χωριό στο Κούρσκ, το οποίο μέχρι πρότινος βρίσκονταν στα χέρια των Ουκρανών. Ο Ρώσος αντιστράτηγος δεν αποκάλυψε την ονομασία του εν λόγω οικισμού, οπότε μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα σε ποιο χωριό αναφέρονταν ο αξιωματούχος. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο Κούρσκ κάθε ημέρα και οι πληροφορίες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο είναι αμέτρητες. Δεν υπάρχει κάποια συνεχή ροή έγκυρων πληροφοριών από το πεδίο της μάχης, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια τι γίνεται κάθε ώρα στο μέτωπο. Σύμφωνα με τον Ρώσο αντιστράτηγο, αυτές τις ημέρες η ρωσική επιχείρηση κατά των Ουκρανών στο Κούρσκ λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα, σε κατοικημένες περιοχές και σε στρατηγικά υψώματα τα οποία είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί τις πρώτες ώρες και μέρες της εισβολής τους στην ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.